Ταιριάζει νομίζω απόλυτα μια ειδική αναφορά σε δύο εμβληματικές γυναίκες της αντίστασης και του αγώνα, στην Ηλέκτρα και στη Σωτηρία. Με μια υπενθύμηση, το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ηλέκτρα» γράφτηκε όχι στον απόϊχο, αλλά στον αφό της αποτρόπαιης δολοφονίας της Ηλέκτρας Αποστόλου, λίγες μέρες μετά. Η Ηλέκτρα μας, η ώρα της λευτεριάς έφτασε και εσύ λείπεις. Τις νύχτες, τα χωνιά του Ελλάς διαλαλούν τις νίκες μας και εσύ δεν ακούς. Κεσαριανοί, Παγκράτη, Κοκκινιά, ανεμίζουν τα κόκκινα φλάντουρα, κούραψες, Βελωνιά τη Βελωνιά, πληγή, πληγή με τα χέρια σου, και εσύ δεν βλέπεις. Ηλέκτρα μας, η μυρουδιά από την γεώμενη σάρκα σου χνοτίζει τα τζάμια στις φτωχές συνοικίες μας. Όμως η φλόγα του αίματός σου ανάβει το λιχνάρι μας, τον τζάκι μας και τις καρδιές μας. Γράφει με κόκκινο στις μάντρες των εργοστασίων το τρίγραμμα της ταυτότητάς σου, κάπα, κάπα, έψιλον. Όταν με τις φωτιές και τα μαστίγια οι βασανιστές σου σε ρώτησαν ποιο το όνομά σου, Ελληνίδα, αποκρίθηκες. Όταν σε ρώτησαν ποια η φαμίλια σου, το κάπα κάπα έψιλον, είπες. Όταν σε ρώτησαν ποια η τελευταία επιθυμία σου, θάνατος στο φασισμό, αποκρίθηκες. Λευτεριά στο λαό της Ελλάδας, λευτεριά στους λαούς όλου του κόσμου. Και έγινε μέγα φως και έλαμψες όλοι όρθια φλεγόμενη λαμπάδα μπροστά στην όρθια λευτεριά. Ηλέκτρα μας, όχι λοιπόν, δεν λείπεις. Ποτέ δεν έλειξες από τον αγώνα. Ποτέ δεν θα λήξεις από τη μνήμη μας. Τούτη την ώρα, στο όνομά σου ορκιζόμαστε, λευτεριά. Στο όνομά σου ορκιζόμαστε, εκδίκηση. Στο όνομά σου ορκιζόμαστε, να σου μοιάσουμε. Κοιμήσου ήσυχα. Κοιμήσου αδελφοί του κόμματός μας. Κοιμήσου κόκκινοι αδελφοί της Επανάστασης. Μην πικραίνεσαι που είναι τα μάτια μας λιγάκι κόκκινα. Δεν είναι από το κλάμα, μα από την οργή και από την αγρύπνια. Από την αγρύπνια στο πρώτο χαράκωμα. Εκεί που στάθηκες πάντα, εκεί που έπεσες. Κοιμήσου ήσυχα συντρόφισσα, κοιμήσου αδελφοί του κόμματός μας. Η λευτεριά και η εκδίκηση πλησιάζει.